Αύγουστο λοιπόν και την Ενέ Σαραντινού παραχώρησε συνέντευξη η οποία μίλησε για το εστιατόριο της στη Γαλλία που είναι από τα πιο δημοφιλή του Παρισιού αλλά και πως λειτουργήσαν τα πράγματα για την ίδια και την οικογένεια της κατά την περίοδο του lockdown λόγω του κορονοϊού. Πρόσφατα επισκέφθηκε στη Γαλλία, πως είναι τα πράγματα εκεί. Πρώτη φορά, εδώ και 15 χρόνια, έκανα να πάω στο Παρίσι 6 μήνες, γιατί είμαι εκεί από 20 χρονών και πριν 15 χρόνια γύρισα στην Ελλάδα και άρχισα το πήγαινε έλα, η αδελφή μου, η Μαρία, μαζί με την οικογένεια της είναι εκεί, μόνιμη κάτοικη, τα εστιατόρια στο Παρίσι άνοιξαν μετά από εκείνα της Ελλάδας, με μεγάλη προσοχή, μάσκες, αντισηπτικά, εμείς κρατηθήκαμε γιατί έχουμε delivery ελληνικά φαγητά, οπότε στην καραντίνα αυτό λειτουργήσε, ο κόσμος που ήταν κλεισμένος μέσα έπρεπε να φάει κάτι ωραίο και νόστιμο, έχουμε μια πολύ γερή και δυνατή πελατεία. Αγαπάει ο Γάλλος το ελληνικό φαγητό. Ναι, οι πελάτες μας είναι Γάλλοι, οι οποίοι είναι πιστοί, στο εστιατόριο, οι πελάτες μας, είναι όλοι Παριζιάνοι και με το που άνοιξε το εστιατόριο, ήρθαν να δοκιμάζουν ξανά τα φαγητά που αγαπάνε, πρεσβεύουμε οτιδήποτε ελληνικό, τα φαγητά μας, τα κρασιά μας, οι πελάτες είναι φίλοι μας, είμαστε εκεί μια άτυπη πρεσβεία για τη γαστρονομία και για τον τουρισμό. Τα παιδιά σου βρίσκονται στη Γαλλία. Τα παιδιά μου είναι εκεί, μόνο στην περίοδο της καραντίνας έτυχε να βρίσκονται στην Ελλάδα, οπότε την περάσαμε μαζί και οι τέσσερις, στο σπίτι μας στα Μελίσια, ήταν μια καλή ευκαιρία, ήταν ωραία, γιατί ήμασταν μαζί τόσες μέρες, τρώγαμε μαζί 3 φορές την ημέρα, είχαμε πολλά χρόνια να βρεθούμε όλοι μαζί, τα 2 αγόρια μου, έχουν τρομερά ενδιαφέροντα και ήταν σαν να είχαμε την καλύτερη παρέα τόσες μέρες, περάσαμε απίθανα στην καραντίνα, αφού το λέω και ντρέπομαι, είχαμε τεράστια άγχη βέβαια, δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε αν θα βγούμε ποτέ από τα σπίτια μας, όταν άκουσα ότι έκλεισαν όλο τον κόσμο, μου κόπηκαν τα πόδια, είπα τέρμα, αυτό είναι, τελειώνουμε, να κλειστεί όλη η ανθρωπότητα, έπαθα σοκ. Βλέποντας σε, δείχνησαν να μην έχεις περάσει δυσκολίες, τα πράγματα ήρθαν εύκολα για σένα. Είχα πολλές δυσκολίες, με την αδελφή μου ήμασταν 2 γυναίκες και έπρεπε να επιβιώσουμε στη Γαλλία, να κάνουμε ελληνική εστίαση, σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατούσαν οι άντρες, εμείς εκεί δεν έπρεπε μόνο να ανθίσουμε, αλλά να τους πείσουμε ότι αυτή είναι η ελληνική κουζίνα, τώρα μετράμε ως προσωπικότητες της ελληνικής κουζίνας στο πολύ ανταγωνιστικό, γαστρονομικό περιβάλλον του Παρισιού, η αδελφή μου είναι στο διοικητικό συμβούλιο ως Maître Restaurant, σε μια οργάνωση για τα εστιατόρια, τα οποία έχουν πάρει μια πιστοποίηση από το γαλλικό κράτος. Που έχουν κουζίνα η οποία είναι βασισμένη σε φρέσκα προϊόντα και αγνές πρώτες ύλες. Μετά από 1,5 χρόνο το καταφέραμε, αφού μας έκαναν εφόδους και ελέγχους, καθώς αυτό συνδέεται με τη γαλλική αστυνομία και το έχουν λίγα εστιατόρια, έχουμε βραβευτεί το 2017 ως το καλύτερο εστιατόριο ξένης κουζίνας στο Παρίσι, δουλεύουμε μέρα νύχτα, πάντα, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην δουλεύει. Facebook, Twitter.